δύο σας ότι εσείς με έναν άλλο εχμάλωτο που τον λέγανε Νίκο, αλλά δεν θυμάστε το επώνυμό του, πήγατε να δουλέψετε σαν μαραγκή στη βίλα του Κεμάλ στην Άγκυρα. Δουλεύαμε στο Μουταφά Εμιλία, μια οργάνωση τουρκική. Και από εκεί ζήτησε ο Κεμάλ δύο μαραγκή για το σπίτι του. Ναι. Και στείλανε εμάς, εμένα και τον Νίκο. Και έτσι πήγατε στη βίλα του Κεμάλ και στην Άγκυρα. Πήγαμε 6 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα. Εκεί μας ρώτησε πάλι από πού είσαστε κι αυτά. Μου λέει, δεν φταίμε εμείς, εσείς φταίτε. Βρε, μου λέει, την ιστορία την ελληνική την ξέρεις? Δεν την ξέρω. Τον Αθανάσιο Διάκο, λέει, τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τους αγώνες του 21, τον Ιμπραήμ, όλα αυτά τα ξέρεις? Λέω, ναι, τα μαθαίναμε σχολείο. Την τουρκική ιστορία, λέει, την ξέρεις? Δεν την ξέρεις. Εδώ που μεγάλωσες και γεννήθηκες, αυτός τον τόπο, δεν ξέρεις την ιστορία του? Ξέρεις τη δική σας? Εκκλησίες είχατε τεράστιες και ο σταυρός ο δικός σας περνούσε στο ύψος από τα τζαμιά τα δικά μας. Και το είχαμε σε προσβολή αυτό. Στα σχολεία τραγουδάγατε όταν είχατε, λέει, οδική. Εσείς τον Τούρκο σφάξετε, τον Τούρανο σπαράξετε. Ήταν έτσι. Θυμάσαι, λέει, του απέργητο θέατρο στην Πελαβίστα. Αυτό το θέατρο έπαιζε, λέει, όλο Κολοκοτρώνη, Καρασκάη και Αθανάσιο Διάκο. Τα ξέρω όλα αυτά και μόνο. Τα ξέρω, ναι. Θεσσαλονικός ήταν. Θεσσαλονικός, ναι, αλλά ήταν και τόσο μπασμένος στα, ναι, δικαιώματα των Ελλήνων. Και... λέγανε του Αθανάσιου Διάκου να αλλάξει τις πίστες του και τους έβριζε και τους έλεγε μουρτάτες. Πού βρισκόσαστε, λέει, και τα λέγατε αυτά και τα κάνατε? Το θέατρο, λέει, κάτασπρα από φουστανέλα και καριοφύλλη και για τα γάνια. Χαλάγατε τον κόσμο, λέει, με τα καριοφύλλα στα θέατρά σας. Δεν σας απαγορεύσαμε ποτέ. Τι παράπονο, όποιος αγόραζε μέσα στα διοικητήρια, όλο εσείς αγοράζατε. Εμείς είμαστε πάντοτε πολίτες. Όλο αγοράζατε, κανένας Τούρκος δεν αγόραζε. Εσείς είχατε τα εμπόρια στα χέρια σας, όλα δικά σας ήταν. Γι' αυτό τη βγάλαμε Γκιαούρη Σμύρ, λέει. Ελληνική Σμύρνη. Γιατί πήγατε θέλοντες, λέει, στον ελληνικό στρατό και μας χτυπήσατε? Χτυπήσατε την ίδια σας την πατρίδα, λέει. Δηλαδή σκάψατε το λάκκο σας. Και τόσοι που μείνατε ζωντανοί πολλοί είναι. Έπρεπε κανένας να μην φύγει από εδώ, να σφαχτείτε όλοι. Όταν τα έλεγε αυτά, ήταν ερεθισμένος. Είχε πάρει φωτιά. Μου κάνει εντύπωση. Αν μας καλύσεις, μου λέει, τα δόντια, θα βγάλεις ακόμα κομμάτια από κρέας τουρκικά. Κάποιο ιστορικό λάθος έκανε εδώ, μου φαίνεται. Άλλα δόντια και άλλο κρέας μιλούσε.